Κάθε ιδέα προόδου ανασκευάζεται από την ύπαρξή της Ιλιάδας. Η τελειότητα του πρώτου βήματος κάνει καταγέλαστη κάθε απέτηση σταδιακή ανόδου, αλλά ταυτόχρονα η Ιλιάδα είναι μία προκλητική κίνηση σε σχέση με τις μορφές. Τις προκαλεί και τι εμπλέκει σε μία βεντάλια που ακόμη πρέπει να ανοίξει. Και αυτό χάρη στην επιτακτική σαφήνεια με την οποία αποκλείει, σχεδόν αποβάλλει από το εσωτερικό της εκείνο, που στη συνέχεια και για αιώνες θα αρθρονόταν στο λόγο. Εκείνη η τέλεια αρχή κάνει έκκληση με την εμφάνισή της σε απόντα αντισταθμίσματα, σύμφωνα με τον Μαλαραμπέ. Ο Οδυσσέας είναι εκείνος που ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλους τους αχεούς αρχηγούς γιατί εισαγωγικά είναι ξεφτέρει ο νους του ενώ οι άλλοι κοιτάζουν με θαυμασμό το εύστροφο μυαλό του όπως και το γοργό δρασκελισμό του αχιλλέα, αλλά δεν αισθάνεται γι' αυτά περισσότερο αυτόνομος απέναντι στους θεούς δεν έχει τη συμπαγή εφράδια του Διομήδη ή τη γλαφυρότητα του Νέστορα προσέχει όμως τη στιγμή και την ευκαιρία για να τους αδράξει με τη λέξη χωρίς ούτε μία παραπανήσια. Ο Οδυσσέας είναι αυτός που ξέρει εισαγωγικά να βγαίνει από το αναμένο πύραυνο. Στη λέξη που προσδιορίζει εκείνο το «να βγαίνει» νοστίσεμεν διαφαίνεται η έννοια της επιστροφής, του νόστου. Το να εξέρχεται σώος είναι μία επιστροφή. Κανείς δεν ξέρει να επιστρέφει όπως ο Οδυσσέας. Υπάρχει κάτι το σταθερό, το στέρεο, το απερίγραπτο, στο οποίο ο ήρωας ξέρει κάθε φορά ότι μπορεί να επιστρέψει και να πατήσει το πόδι του. Ακόμη και στη μεγαλύτερη αμφιταλάντευση. Και το ότι στο μυαλό του αυτό είναι ένα μικρό νησί, μας δίνει το μέτρο της σχέσης του χώρου ανάμεσα σε εκείνη τη βραχώδη κλήθρα και στην υδάτινη απεραντοσύνη. Και όμως εκείνη η μικρή και σκληρή νοερή γη, όπως το φαρδί στέρνο του, είναι κάτι που παρέχει αντοχή και σταθερή υποστήριξη. Ο Οδυσσέας γνωρίζει τη φωτιά, τη συναντά, την προκαλεί. Αλλά κυρίως και σε αντίθεση με πολλούς άντρες και γυναίκες που βρίσκονται κοντά στο θεϊκό, ο Οδυσσέας ξέρει να βγαίνει από τη φωτιά. Γι' αυτό ο επιβλητικός Διομήδης αισθάνεται πιο ήρεμος όταν τον έχει στο πλευρό του, σαν μια σκιά που επαγρυπνά στην πιο απελπιστική για τους αχαιού νύχτα, όταν η επίθεση των πολιορκημένων τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση γύρω από τα πλοία τους και ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει με τον Διομήδη για το εχθρικό στρατόπεδο με σκοπό να μάθουν μερικά μυστικά, στα αυτιά του Οδυσσέα φτάνει το κρόξιμο ενός πελαργού, αόρατου μέσα στη νύχτα. Είναι η Αθηνά που φανερώνει την παρουσία της. Τότε ο Οδυσσέας απευθύνεται στη θεά που πάντα του συμπαραστάθηκε. Προσφέρει ελάχιστες στεγνές και οικίες λέξεις, λιγότερες από τις μισές που αμέσως μετά θα τις απευθύνει ο Διομήδης. Ο Οδυσσέας δεν μνημονεύει πατρικά προηγούμενα και δεν υπόσχεται θυσίες. Λέει στη Θεά, την αγάπη σου πιότερο τώρα δείξ. Ανάμεσα στην αφελή και υπερβολική επιδικτικότητα του Διομήδη και στην απέρητη οδυσεϊκή διαφάνεια ανοίγεται διάπλατα μία ιστορία που θα χρειαστεί αιώνες επιστροφές και ανατροπές για να επεξηγηθεί. Αλλά εκείνη τη νύχτα είναι ακόμη ενωμένη όπως αγγίζονται τα όπλα σε εισαγωγικά που οι δύο ήρωες μόλις αρματώθηκαν και η θεά είναι παρούσα και στους δύο επικοινωνούν πρώτα μαζί της και μετά μεταξύ τους. Είναι σε εισαγωγικά η φωτιά του ουρανού, την οποία οι Έλληνες μοιράζονται πριν τη διασχίσει ανέπαφη η οδυσσεϊκή νυφαλιότητα. Πριν εκείνη η νυφαλιότητα παραμείνει μόνη προσπαθώντας να επιζήσει, έχοντας ξεχάσει τη φωτιά που διέσχισε, ξεχνά και την παλιά οικειότητα με τη θεά που επέτρεπε στον ήρωα να την παροτρύνει να του δείξει την αγάπη της πιότερο τώρα. Ο Αχιλέας είναι το μοναδικό, άρα και μοναχογιός, σε εισαγωγικά, «ενφάντ της φύσης». Έξι αδέλφια του πέθαναν πριν από αυτόν στην προσπάθεια της μητέρας τους, θέτιδας, να τα κάνει αθάνατα. Δεν άντεξαν τη φωτιά. Οι φλόγες που έγλυψαν τον Αχιλέα τον έκαναν σχεδόν αθάνατο. Και αυτό σημαίνει τον πιο θνητό από τους θνητούς. Του έλαχε η πιο σύντομη ζωή, γιατί αντικαθιστούσε για τη θέτιδα το γιο που θα εκθρόνιζε τον Δία και που ποτέ δεν γεννήθηκε. Αντί για Θεός με μεγαλύτερη διάρκεια ζωή από τους άλλους θεούς, υπήρξε άνθρωπος με συντομότερη ζωή από άλλους ανθρώπους, αλλά και ο πλησιέστερος σε ένα Θεό. Έχοντας πάρει τη θέση εκείνου που θα έδινε ένα τέλος στην κυριαρχία του Δία, το τέλος σφινώθηκε μέσα του επιτακτικά πρόδειλο. Ο Αχιλέας είναι ο χρόνος στην καθαρή μορφή του που καλπάζει μακριά περιορισμένος σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα διάρκειας, είχε τις αρετές που βρίσκονται κοντύτερα σε εκείνες των πλασμάτων του Ολύμπου. Την ένταση και την ευκολία. Η οργή του που ανοίγει την ηλιάδα είναι πιο έντονη από την αντίστοιχη οποιοδήποτε άλλου πολεμιστή και η ταχύτητα των ποδιών του είναι εκείνου που σχίζει τον αέρα χωρίς να προκαλεί τριβή. Κανένας άλλος ήρωας δεν είχε τόση οικειότητα με τις γυναίκες όσο ο Αχιλέας. Στα εννιά του χρόνια έπαιξε στη Σκύρο σαν κοριτσάκι ανάμεσα σε άλλα και μόνο ο, ο ήχος της Άλπιγγας του Οδυσσέα τον ξύπνησε από τον θηλυκό ύπνο. Η μητέρα του ήταν θαλάσσια θεότητα και εκείνον τον μεγάλωσαν δύο ναϊάδες ενώ οι συντρόφισές του τον φέλαζαν πύρα ξανθοκόκκινη. Τότε γεύτηκε μία ευτυχία που σε κανέναν άλλον δεν παραχωρήθηκε. Να είναι κορίτσι και να ξελογιάζει κορίτσια. Ήταν μια ξένη φίλη που έπαιζε με τις κόρες του Λικομίδη. Αλλά η μεγαλύτερη τους, η Διηδάμια, γέννησε γρήγορα το γιο του μυστικού ερωτά τους, τον Νεοπτόλεμο. Υπήρχε ένα λιβάδι στην ανεμοδαρμένη Σκύρο, κάτω από έναν πύργο και εκεί οι κόρες του λικομίδι μάζευαν λουλούδια. Το βλέμμα τους ήταν ευθύ, τα μάγουλά τους στρογγυλά και είχαν χάρη στις κινήσεις. Ο Αχιλέας ξεχώριζε άλλα μέσα τους γιατί έριχνε με μία πιο αποτομή κίνηση τα μαλλιά προς τα πίσω. Μετά τους παιδικούς έρωτες η γυναίκα εμφανίστηκε στη ζωή του Αχιλέα με το σημάδι του θανάτου και εκείνο το σημάδι δεν θα την εγκατέλειπε ποτέ πια. Συνεχιζόταν η άπνοια στην αυλίδα και οι ήρωες γύμναζαν νευρικά τα σώματά τους μπροστά στις σκηνέ για να σκοτώσουν τις ώρες της αναμονής. Ο Αχιλέας φανταζόταν ότι, σε εισαγωγικά, χίλιες νέες κυνηγούσαν το κρεβάτι του. Όταν εμφανίστηκε η νέα που πίστευε ότι προοριζόταν για το γαμήλιο κρεβάτι του η Ιφηγένεια. Επρόκειτο για μία φρικιαστική παρεξήγηση. Ο πατέρας της Αγαμέμνονας την είχε σύρει με την παγίδα του γάμου για να τη θυσιάσει. «Η κλιτεμνίστρα», είπε τότε στον Αχιλέα, «θα είναι κακός ιονός για το μελλοντικό σου γάμο, αν θανατωθεί η κόρη μου». Ο ιονός παρέμεινε αιωρούμενος, ανέπαθος, από τότε οι έρωτες του Αχιλέα που γεννήθηκαν σαν παιχνίδια ανάμεσα σε κορίτσια πλαισιώθηκαν ή κατακλείστηκαν στο αίμα και ο ίδιος ο Αχιλέας θα σκοτωνόταν όπως η Υφηγένεια με ένα ψεύτικο καμήλιο στεφάνι στα μαλλιά. Η απάτη του Αγαμέμνονα προέβλεπε κάτι το άγνωστο σε όλους και στον ίδιο βέβαια που θα ένωνε την Ιφηγένεια με τον Αχιλέα. Υπάρχει και μία εκδοχή που τους αποδίδει έναν γιο. Θα τον είχαν αποκτήσει χωρίς καν να έρθουν σε επαφή, παρά μόνο με το σφίξιμο της θανάσιμης απάτης που υπέστησαν. Η ιερογαμία και η θυσία κάποτε ταυτίζονταν. Στην ιστορία διαχωρίζεται προοδευτικά αυτό το ακατανόμαστο. Ο αρχαίγονος Θεός σκοτωνόταν και συνουσιαζόταν την ίδια στιγμή. Οι άνθρωποι που θα τον θυμούνται δεν μπορούν να επαναλάβουν το ίδιο εγχείρημα εάν θέλουν να επιζήσουν και είναι αναγκασμένοι να το χωρίσουν σε δύο στάδια δολοφονία και συνουσία, θυσία και γάμος αλλά στη θυσία παραμένει η γεύση των γάμων όπως στους γάμους η γεύση της θυσίας. Κάτι το χειροπιαστό εξισώνει αυτές τις δύο πράξεις. Το στεφάνι. Στεφανώνονται για να πάνε στους γάμους αλλά και στη θυσία και το διφορούμενο του στεφανιού είναι η σταθερή και αποσιοποιημένη αναφορά της τραγικής σκηνής τα επεισόδια της παρεξήγησης, η αναγνώριση της πραγματικής ταυτότητας, το διφορούμενο που τεντώνουν το τραγικό νεύρο προέρχονται από το αρχέγονο διφορούμενο που περικλείεται στο στεφάνι. Θα ήταν αφελές να πιστέψουμε ότι μόνο οι σύγχρονοι κατάφεραν να τα διαβάσουν όλα αυτά, σαν να τα έκρυβε η τραγωδία στο υπονοούμενο και στο υποσυνείδητο. Αντίθετα, αυτό φαίνεται να είναι το συνηθισμένο βάθος της τραγωδίας. Διαφορετικά, ανάμεσα σε πολλά παραδείγματα, ο χορός στην ηφηγένεια εναυλίδη του Ευρυπίδη δεν θα περνούσε με τόσο αναπάντηχη ευκολία από την επίκληση των γάμων του Πηλαία και της Θέτιδας, όπου και οι θεοί είναι καλεσμένοι. Στην περιγραφή της ηφηγένειας, ως σε εισαγωγικά κυλιδωτή δαμάλα από σε το θνητό λαιμό της οποίας θα ξεπηδήσει το αίμα στην αυλίδα όπου ο πατέρας της είχε προσποιηθεί πως θα την οδηγούσε σε γάμους. Αυτή η σύντομη συζήτηση χωρισμένη σε δύο τμήματα ανάμεσα σε γάμους και θυσία για τον Ευρυπίδη είναι μόνο μία και περνάμε υποχρεωτικά από τα δύο τμήματα επειδή το ένα ανήκει στο άλλο. Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται στα κείμενα με πλήρη σαφήνεια ότι η τραγική ένταση βρίσκεται ανάμεσα στη δολοφονία και στη θυσία, στη σύνθλιψη της μίας στην άλλη ή στην προέκταση των δύο όρων. Όλες οι τραγωδίες που διασώθηκαν θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τη γωνία κρούσης που δημιουργείται ανάμεσα στη δολοφονία και στη θυσία ή σύμφωνα με τη διαφορετική συμπίκνωση του δυσήμαντου στην εκδήλωση της μίας και της άλλης. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη για δεκάδες και δεκάδες φορές ακούγεται το ρήμα «κτίνω», «φωνεύω», ενώ το «θείω», «θυσιάζω», εμφανίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις και ανάμεσά τους μεσολαβεί το σφάζο, αποκόπτω το λαιμό. Κι όμως εκείνη η τραγωδία περιφέρεται γύρω από μία θυσία και όχι γύρω από μία δολοφονία. Ενώ στον Αγαμέμνονα που είναι το χρονικό μίας δολοφονίας εισβάλλει η ουσιαστική ορολογία. Όταν η Φιγένεια δέχεται να θανατωθεί όπως λέει η ίδια, να σφαχθεί απάνθρωπα από έναν απάνθρωπο πατέρα, μόνο και μόνο εισαγωγικά γιατί η ολόκληρη η Ελλάδα έχει τα μάτια στραμμένα πάνω της και ο θάνατός της θα βοηθήσει εισαγωγικά τους Έλληνες να βασιλέψουν στους βαρβάρους και όχι οι βάρβαροι στους Έλληνες. Και αυτό γιατί η μεν είναι η σκλαβιά και η δε η ελευθερία όταν μία παρόμοια ακολουθία λόγων βγαίνει γρήγορα, με σιγουριά, από το στόμα της Παρθένου των Μικυλών, μπορούμε να πούμε ότι κάθε κοσμογενική θεώρηση της θυσίας έχει κιόλας γκρεμιστεί. Η θυσία πλέον δεν αφορά την ισορροπία ανάμεσα σε ανθρώπους και θεούς, αλλά ανάμεσα σε ανθρώπους και ανθρώπους, ανάμεσα στους, σε εισαγωγικά, άρχοντες των ανθρώπων και στο φοβερό πλήθος που συνοθείται ανάμεσα στις σκηνέ. Αυτό όμως είναι το υβριστικό ένιγμα. Φανερώνεται εδώ ότι η θυσία σαν κοινωνικό γεγονός είναι αποτελεσματική όσο και η ουσία σαν κοσμογονικό γεγονός. Διαλύεται κάθε ουράνια ένταση. Παραμένει μόνο μία ανυποψία στη νέα να σφαχτεί μπροστά σε ένα στράτευμα κεντρισμένο από την ειδονή να ταξιδέψει προς το αίμα, παρένθεση, και είναι η Αφροδίτη που τους παρακινεί, όχι ο Άρης. Και εκείνη η δολοφονία αποδεικνύεται πραγματικά χρήσιμη. Είναι ο πρώτος προ πατριά μόρι που απομακρύνεται από κάθε άλλον και επισκιάζει κάθε άλλον. Όπως η ομιλία του Περικλή για τη Δημοκρατία επισκιάζει χιλιάδες επακόλουθες ομιλίες γύρω από αυτό το θέμα πριν ακόμη οι Αχαιοί σηκώσουν τα πανιά για την Τρία, είχε επιτελεστεί στο σώμα της Ιφηγένειας μία ριζοσπαστική εκλαήκευση της θυσίας. Οι θεοί ήταν ανέπαφοι, αλλά οι σχέσεις μαζί τους προσλάμβαναν την ίδια στεγνότητα και το ίδιο πάθος με αυτές ανάμεσα σε πατέρα και κόρη, σε υπηρέτη και κύριο, σε εραστή και ερωμένο, σε άντρα και γυναίκα. Μόνο μια υπερμεγέθης ανισότητα δυνάμεων χωρίζει τη γη από τον ουρανό και όχι βέβαια η ανισότητα πνεύματος, καρδιάς ή τελετουργιών. Έχοντας γίνει συντρίμμια κάθε κοσμογονική σκαλοσιά ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, η ζωή παρουσιάζεται πιο ελαφριά και αστραφτερή, αλλά και μοναχική, φευγαλαία και μη αντιστρέψιμη. Αυτό είναι το κυρίαρχο συνέστημα, που διατρέχει τη φωτεινή εποχή των Ελλήνων από τον Λόμυρο μέχρι τον Ευρυπίδη. Όλα περιορίζονται σε απλά στοιχεία που με τη σειρά τους είναι μία αγώγημα. Η ζωή δεν είναι ένας αγώνας ανταλλαγών ανάμεσα σε αόρατες δυνάμεις, αλλά ή, σε εισαγωγικά, γλυκύτητα του να κοιτάξεις το φως. Έτσι μιλάει στην Φυγένεια η φιλοψυχία η τελευταία σε εισαγωγικά προσκόλληση στη ζωή και η κατάληξη είναι στιφή εισαγωγικά. Για τους θνητούς το πιο γλυκό πράγμα είναι να κοιτάξουν το φως. Αυτό που βρίσκεται κάτω από τη γη δεν είναι τίποτα. Από αυτές τις θρασίες λέξεις που τολμούν να επιβεβαιώσουν το τίποτα ολόκληρου του κόσμου των πνευμάτων γίνεται αντιληπτή η συνάφεια για την οποία η Φυγένεια προοριζόταν ως σύζυγος του Αχιλέα. Αντί η αναγγελία που εξακοντίζει η Φυγένεια πριν πεθάνει, προδιαγράφει την απάντηση του Αχιλέα στον Οδυσσέα. Όταν ο τελευταίος τον συναντά στον κάτω κόσμο, την περιφρόνησή του για τη μάταιη κυριαρχία στους νεκρούς και την οξύτατη επιθυμία για ένα κομμάτι έστω και άθλια ζωής, όλος ο κλασικός κόσμος από τις μινοικές τοιχογραφίε μέχρι τα ρωμαϊκά συμπόσια είναι σπαρμένος με στεφάνια. Στη Ρώμη ο Κορονάριους εξασκούσε ένα επικερδές επάγγελμα γιατί ήταν αμέτρητες οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνταν στεφάνια. Παλαιότερα, θυμάται ο Πλίνιος, τα στεφάνια χρησιμοποιούνταν για να τιμούν τους θεούς, και τους δημόσιους και ιδιωτικούς λάρες, τους τάφους και τους μάνες. Μετά για τα αγάλματα των θεών, για τα ζώα που θα θυσιάζονταν, για τους νεόνυμφους. Έπειτα για τους αθλητές που νικούσαν στους αγώνες, ύστερα για τους ποιητές ή για τους πολεμιστές που διακρίνονταν. Μετά για τη χαρά των συμποσιαζόμενων, οι εραστές κρεμούσαν στεφάνια στις πόρτες των ερωμένων τους και η Κλεοπάτρα σκέφτηκε κάποτε να δηλητηριάσει τον Αντώνιο με τα πέταλα ενός στεφανιού. Από τις μουμνιες της Αιγύπτου μέχρι τους χριστιανούς πολεμιστές που μάταια προσπαθούν να αποφύγουν αυτήν την ειδωλολατρική συνήθεια. Θα λέγαμε ότι ο κόσμος της Μεσογείου βάδισε για αιώνες εκείνη την κυκλική μορφή σε εκείνα τα εφήμερα και γεμάτα σημασία λουλούδια που σε κάθε περίπτωση διέφεραν. Ήταν τέτοια η παρουσία των στεφανιών, ώστε στηρίχτηκε πάνω τους μία ολόκληρη λογοτεχνία. Ελάχιστα άλλα θέματα φαίνονταν τόσο κατάλληλα για τους αγώνες γνώσεων ανάμεσα σε συμποσιαζόμενους σοφιστές. Αλλά εάν ξεφύγουμε από τη συμπαθητική φλιαρία τους και πάμε προς την προέλευση, τι συναντούμε. Το πρώτο στεφάνι ήταν δώρο του Δία στον Προμηθέα, άρα προέρχεται από τους θεούς ως δώρο στον πιο διφορούμενο απέναντί τους άνθρωπο, απειλή και σωτηρία. Εκείνο το στεφάνι έπρεπε να εξισορροπήσει την τιμωρία των δεσμών με τα οποία ο ίδιος ο Δίας είχε εχμαλωτήσει για πολλά χρόνια τον Προμηθέα τώρα το ψυχρό σφίξιμο του μετάλλου μετατρεπόταν σε αυτό που ο Εσχύλος αποκάλεσε ο καλύτερος των δεσμών. Ένα κυκλικό πλέγμα από φύλλα, κλαδάκια και λουλούδια. Ήταν η ίδια διαδικασία με την οποία το πολύχρωμο στεφάνι της Αφροδίτης είχε επικρατήσει στο πνιγυρό δίχτυ της Άτης. Και όπως στο στιθοπάνι της Αφροδίτης είναι συνηθισμένη η απάτη, έτσι στο στεφάνι του Προμηθέα μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ακραία πρόκληση της απάτης. Διαβάζουμε στον Ιγίνο. Μερικοί λέγουν ότι ο Προμηθέας είχε αποκτήσει ένα στεφάνι για να μπορεί να λέει ότι είχε θριαμβεύσει στην ατιμορρησία της ενοχής όπως το στιθοπάνι της Αφροδίτης, το στεφάνι είναι ο δεσμός της ανάγκης, αλλά τώρα εκείνος ο δεσμός διαλυμένος στα πέταλά του, έχοντας συλληφθεί από την ομορφιά, πλησιάζει στο λεπτό πλεονασμό του στολισμού. Το πέπλο της αισθητική εμφάνισης μπορεί να κρύβει πίσω του την αποκοτιά εκείνου που θέλει να ξεφύγει από το αναγκαίο, εκείνου που αναζητεί ακόμη μία ανατιμωρησία που η ανάγκη δεν παραχωρεί. Αυτό υπενήσονται τα λόγια του υγιεινού. Διαφορετική είναι όμως η άποψη του εσχύλου. Για εκείνον το στεφάνι που χάρισαν στον Προμηθέα είναι αντίπινα, εισαγωγικά ανταμοιβή και ταυτόχρονα εξαγορά. Ο Προμηθέας το άξιζε γιατί είχε φανερώσει στον Δία ότι αν γεννιόταν ο γιος του από τη Θέτιδα θα τον υποσκέλιζε. Έτσι αφού πρώτα εξαπάτησε τον Θεό ο Προμηθέας μετά τον γλίτωσε. Και τώρα παρέμενε ανάμεσα στους ανθρώπους φέρνοντάς τους μία καινούργια αποκάλυψη ύστερα από εκείνη της φωτιάς. Το Στεφάνι. Από την αλυσίδα στο Στεφάνι ήταν πάντα ένας δεσμός γιατί κάθεται το ισχυρό που μας κυριεύει είναι ένας δεσμός. Μόνο που τώρα γινόταν ελαφρότερος, πιο εύθραυστος και απαλός και έσφυγε τρυφερά το κεφάλι. Γιατί, σε στο κεφάλι βρίσκονται όλες μας οι αισθήσει. Τι το τόσο πολύτιμο κρυβόταν σε αυτό το φυσικό πλέγμα, η τελειότητα. Ήταν το κατεξοχήν ελληνικό δώρο Εκείνο που επεδίωξαν σε κάθε ευκαιρία.